Πάμε στον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και διδάκτορα Γεωπολιτικής τώρα, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα στους φίλες και στους φίλους. Θα ξεκινήσω από αυτά τα τελευταία, γιατί είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Εδώ ακούσαμε προηγουμένως δύο συνομιλητές. Το μάλε βράση γίνεται με τους ευρωβουλευτές, με τα λόμπινγκ, το ένα το άλλο. Όμως, τι συνιστά όλο αυτό η ανάδυση της διαφθοράς, κύριε Φίλη? Διότι εδώ έχω βροχή μηνυμάτων ακροατών ότι ορίστε, να τι γίνεται στην καρδιά των Βρυξελών, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε τι είχαμε πει, κύριε Σαχίνη, φίλε Γιώργο, στο παρελθόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 100% αστοχία σε όλες τις βασικές επιλογές της στρατηγικής υφής και φύσεως, οι οποίες έχουν να κάνουν με το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών της. Ξεκινώντας από το από τα ενεργειακά, από τη στρατηγική της συγκεκριμένη και φτάνοντας μέχρι την κατάρρευση των εφοδιαστικών αλυσίδων κατά τη διάρκεια του ειδικά του πρώτου lockdown και φυσικά του δεύτερου. Και τι είχαμε πει? Ότι όλη αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η προσπάθεια να βγάλουμε το παράλογο λογικό, να απεξαρτηθούμε από τους υδρογονάθρακες, ο οποίος όλοι λέμε ότι πρέπει να γίνει σε τελική ανάλυση, αλλά να απεξαρτηθούμε από τους υδρογονάνθρακες χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία με άλλο τρόπο, ρίχνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε Ευρωπαϊκή είναι, ούτε Ένωση είναι, στα βράχια. Λοιπόν, και γιατί είχαμε πει ότι συμβαίνει όλο αυτό, εν πωλής, λόγω ιδεολειψιών, ένα, και λόγω συμφερόντων ομάδων και του λόμπινγκ, όπως είπατε. Αυτά δεν λέγαμε. Mm. Και δεν τα λέγαμε μόνο εμείς. Τα λέγατε και με άλλους καλούς αναλυτές, συναδέλφους και δημοσιολογούντες. Μόνο να σκεφτώ το φίλο τον Γιώργο τον Αδαλή, δεν χρειάζεται να πω κάποιον άλλον, ο οποίος θα ξέρει και καλύτερα αναφορικά με τα πιο οικονομικά. Εγώ λοιπόν από τη δικιά μου πλευρά ως διεθνολόγος και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διδάξει και διδάσκω ευρωπαϊκούς θεσμούς, μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει επί της ουσίας ένας λαβύρινθος μικρών και μεγάλων συμφερόντων, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και πρακτικοί, δεν είναι κακό να έχεις τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα και υποτίθεται ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά, υποτίθεται, το υπογραμμίζω το υποτίθεται, θα έπρεπε οπωσδήποτε να ο καθένας να κοιτάξει τα του οίκου του και να μπορέσει να λειτουργήσει τις επιχειρήσεις του, τους τομές ευθύνης κτλ. Όμως, αυτό θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Και τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι της εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η γραφειοκρατία των Βρυξελών, να μπορεί να καταλάβει προς τα πού θα πάει η κατάσταση και το τι ακριβώς θα γίνει σε τελική ανάλυση για να επιβιώσει η ίδια. Δεν μιλάμε τώρα να επιβιώσει απλά ο Ευρωπαίος πολίτης. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει σε θεωρητικό επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο μιλάμε, αρχικώς πρέπει να αποδειχθούν. Εγώ δεν είμαι ούτε τηλεδικαστής, ούτε ραδιοφωνικός δικαστής. Και δεν το βλέπουμε μόνο τώρα, από τους μειωμένους ρήπους μέχρι τις φαρμακοβιομηχανίες. Ακριβώς αυτό λέω. Απλά εδώ έχει και την ελληνική πινελιά τώρα. Εδώ το πρόβλημά μας είναι, λοιπόν, από εδώ και... Κοιτάξτε, δείτε, η περίπτωση η συγκεκριμένη, εγώ απλά θα υπενθυμίσω ότι εντάξει, το Κατάρ έχει λειτουργήσει και έρχονται οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Όμως έχει κάποια θέματα τα οποία αντιστρατεύονται απολύτως τα ελληνικά συμφέροντα και μάλλον, για να το πω ξεκάθαρα, την ελληνική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, το να βοηθάς τους απανταχού αδερφούς μουσουλμάνους, για να μην πω εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως γινόταν στον παρελθόν, έτσι εγώ από τους αδερφούς μουσουλμάνους. Άρα να είσαι ο καλύτερος σύμμαχος του κυρίου Ερντογάν και να του στέλνεις αυτή τη στιγμή ραφάλ, προσέξτε, να του στέλνεις ραφάλ, όχι ότι θα τα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι, γιατί δεν μιλάω για αυτό το επίπεδο, γιατί το να τα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι, τα έχουμε ξαναπεί, πρέπει να έχουν την άδεια των Γάλλων, οπότε δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αλλά το να εκπαιδεύεις τους Τούρκους στα ραφάλ, αυτό έγινε τυχαία. Αυτό έγινε για έναν και μόνο έναν. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αυτή τη στιγμή ένας είναι ο λόγος. Να μπορέσουν να αντισταθμίσουν την υπεροχή,
την οποία μας έχει προδώσει η συγκεκριμένη αγορά ως Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε μια ευθεία. Δεν είναι μόνο η κυρία Καηλή όμως έτσι, με συγχωρείτε, γιατί και ο Έλληνας Επίτροπος πήγε και βρήκε μια χαρά τις συνθήκες εργασίας στο Κατάρ. Ναι, ναι. Πρόεδρος της Ελληνοκαταριανής Επιτροπής Φιλίας μέχρι πρότινος ήταν ο περίφημος κύριος Πάτσης. Πάει με καλά. Έλληνες τους στέλνουν εκεί, δεν τους στέλνουν Ευρωπαίοι, για να πάρουν αυτές τις πλωσιοπάροχες θέσεις που έχουν στις Βρυξέλλες, τους στέλνουν Έλληνες. Και πρώτα πρέπει να είναι Έλληνες και μετά να είναι Ευρωπαίοι. Αν πάψουν να είναι Έλληνες, να πάνε να ζητήσουν την ψήφο τους από τον οποιονδήποτε Ευρωπαίο θέλουν. Εγώ αυτό έχω να πω για τον οποιονδήποτε. Λοιπόν, το Κατάρ, απλά ήθελα να πω, το Κατάρ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το τι είναι οι εργασιακές συνθήκες στο Κατάρ, διότι δεν είναι ο τομέας ευθύνης μου. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχει συγκεκριμένες πολιτικές στοχεύσεις, οι οποίες υπό όρους, πολύ ξεκάθαρους όμως, μπορεί να αμφισβητήσουν την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Πάω στο εσωτερικό, γιατί θέλω να πάμε στα ελληνοτουρκικά, ως εξής. Υπάρχει μια ερώτηση από πολύ κόσμο. Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε και τον αρχηγό του στρατεύματος? Και μάλιστα εδώ μου λέει πολλοί κόσμος ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα που αναφέρουν, και σωστά το υπενθυμίζει, ότι πρώην στελέχη ξένων μυστικών υπηρεσιών δρούσαν ως τεχνική σύμβουλη σε άλλη δραστηριότητα της ΕΕΠ, εννοούν με την Ιντελέξα στο Πρέταντρο. Τι σημαίνει αυτό για μια χώρα όπως η δική μας? Κοιτάξτε, δείτε, εάν όντως συμβαίνει, εγώ δεν μπορώ να πω τι συμβαίνει, ούτε θα πω τι συμβαίνει, ελπίζω να μην συμβαίνει. Εάν όμως όντως συμβαίνει, τίθεται υπό αμφισβήτηση η εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό σημαίνει. Με μία πρόταση. Μάλιστα. Δεν εννοώ. Οπωσδήποτε συζητάει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας να μπορεί να γίνει φεϊβολάν σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και εκτός χώρας. Τίθεται ένα αμφιβόλο πλέον η εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Είναι ξεκάθαρο. Και ο σχεδιασμός της. Λοιπόν. Εκτός πια αν ήταν, δεν μπορώ να το γνωρίζω υπάρχει τεχνική δυνατότητα να είναι προσεκτικοί όλοι οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί μας το να προσέχουν το πώς μιλάνε στο τηλέφωνο. Θέλω να ελπίζω ότι τα σοβαρά δεν γίνονταν μέσω τηλεφώνων. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω εάν και εφόσον ισχύει αυτό. Εάν ισχύει όμως, θα είναι τρομακτικό. Λοιπόν, πάω τώρα στα αμιγώς γεωπολιτικά μαζί σας και θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα. Γιατί το είπατε εσείς για το Κατάρ. Μα είναι μόνο το Κατάρ. Εδώ το Αζερβαϊτζάν γράφτηκε χθες στο EGR ότι είναι έτοιμο να πολεμήσει στο πλευρό της Τουρκίας σε περίπτωση σύραξης με την Ελλάδα. Αλλά εμείς, καλά είναι η αγωγή από το Αζερβαϊτζάν. Ναι, και ο κ. Μπαχτσελή πριν μερικές μέρες, υπενθυμίζω πριν ένα μήνα, μας είχε πει ότι θα κόψει η Τουρκία τον αγωγό από τον ΤΑΠ. Μάλιστα. Έτσι. Στον οποίο έχουν πέσει κορμιά για να γίνει και καλώς έγινε σε κάθε περίπτωση. Να το πω για να μην είναι ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου. Λοιπόν, το Αζερμπαϊτζάν χρωστάει πολλά στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία βέβαια προσπαθεί και σε εξοπλισμό και ειδικά η συνυποστήριξη της Τουρκίας, στη διαχρονική της υποστήριξη αναφορικά στο θέμα της Αρμενίας και του Νακόρνο Καραμπάχ και φυσικά στη σημαντική της βοήθεια υλική, τεχνική και εν πάση περιπτώσει προφανώς και στρατιωτική στο δεύτερο πόλεμο του Νακόρνο Καραμπάχ. Υπενθυμίζω το Σεπτέμβρη με Νοέμβρη του 2020, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι στην παρέλαση νίκης του κυρίου Αλίγεφ στον Μπακού μετά, αμέσως μετά τον πόλεμο, όπου κατάφερε να επανελέγξει τα 2/3 επί της ουσίας του Νακόρνο Καραμπάχ, παρευρέθη και καθόταν δίπλα του ο Τούρκος πρόεδρος, όπου παρευρέθηκαν και τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Είναι μέσα στα πλαίσια, κοιτάξτε να δείτε, οι Αζέροι είναι Σιήτες κατά βάση και στην ιστορία τους ήταν πολύ πιο κοντά ιστορικώς ως πολιτική οντότητα με τους Ιρανούς. Δεν είναι τυχαίο και θα πρέπει να το πούμε αυτό ότι είναι τουλάχιστον ο διπλάσιος πληθυσμός των Αζέρων διαβίει σε σχέση με το κράτος του, διαβίει στο Ιράν με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο μέλλον. Αυτό όμως το οποίο είναι, παρόλο που είναι Σιήτες, δηλαδή είναι με τον Ιρανικό κλάδο του Ισλάμ,
είναι όμως τουρκογενής. Εδώ έχουν το μεγαλύτερο δηληστήριο στην Τουρκία, είναι ανήκει στη Σοκάρ. Τι λέμε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι και τουρκογενής. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η θεωρία την οποία λένε οι Τούρκοι, ότι είναι δύο κράτη, ένα έθνος. Δηλαδή, αυτό που στην πραγματικότητα είναι μεταξύ ημών και των αδερφών Κυπρίων, οι Τούρκοι προσπαθούν να το περάσουν είναι, μέσα στα πλαίσια του παντουρκισμού και του τουρανισμού, ειδικά του παντουρκισμού. Αυτού μην ξεχνάμε ιστορικώς ότι η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τους Βαλκανικούς πολέμους, μάλλον με τον Οθωμανοϊταλικό, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ύστερα τον Πρώτο Παγκόσμιο, οδήγησε έναν από τις Τριανδρία, έτσι, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Νεότουρκων, να πάει και να καταλάβει το Μπακού. Δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρευσε με στρατεύματά της να υπάρχουν στον Μπακού για πρώτη φορά στην ιστορία. Δεν υπήρχε αυτό επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εκεί ξεκίνησε, και το κλείνω, ξεκίνησε αυτό το όνειρο, ας πούμε, που έχουν οι Τούρκοι μαζί με τους Αζέρους, είναι να κινηθούν προς Ανατολάς, προς την Κεντρική Ασία, και εδώ έρχομαι στα σημερινά. Είναι στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν να αποστερήσουν από τους Αρμένιους το έδαφος εκείνο, το οποίο θα ενοποιήσει, και το υπογραμμίζω, το Αζερβαϊτζάν με το φύλακα του Νατζιχεβάν μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας, έτσι ώστε να έχουν κοινό σύνορο, να αποκτήσουν το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία, και κατά συνέπεια η Τουρκία να έχει κοινό σύνορο, να μην παρεμβάλλεται η Αρμενία στην παντουρκική της φαντασίωση, όπου θα βρει έξοδο προς την Κεντρική Ασία. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι λογικά. Τα παράλογα είναι στην Ελλάδα, όπου κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τη στρατηγική σημασία των σχέσεών μας. Εγώ δεν λέω ούτε να διακόψουμε τις σχέσεις ούτε τίποτα, προφανώς έχουμε συμφέροντα κι εμείς και η παρουσία μας είναι σημαντική και πρέπει να είναι στο Αζερβαϊτζάν για να εξισορροπηθεί ό,τι είναι δυνατόν να εξισορροπηθεί. Αλλά το να έχεις άγνοια κινδύνου και να μην καταλαβαίνεις τις βασικές ισορροπίες και να προχωρείς σε συμφωνίες οι οποίες μέσω μακροπρόθεσμα μπορεί να σε βλάψουν, αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Λοιπόν, επειδή θέλω να πάμε λίγο γρήγορα, θα βγούμε και εκτός χρόνου. Πολύ γρήγορα. Είπατε, όπως εμείς με την Κύπρο, έτσι η Τουρκία με το Αζερβαϊτζάν. Εμείς τι με την Κύπρο, ούτε εμείς ούτε οι Κύπροι. Με συγχωρείτε. Εδώ συζητάμε να πάμε στη Χάγη, χωρίς να έχουμε κάνει το στοιχειώδες να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με την Κύπρο για να σταματήσει κάθε παιχνίδι αμφισβήτηση επιριών, Καστελορίζου και άλλων. Σοβαρά μιλάτε. Εγώ θα το πω ακόμα. Σοβαρά μιλάτε με όλο αυτό το ευτράπελο με τον απελευθερωτή της Κύπρου, με τον Γρίβα. Δηλαδή, εδώ πάμε ακόμα παραπέρα. Μα δεν είναι μόνο ο Γρίβας, με συγχωρείτε τώρα, να είστε δίκαιος. Είναι και ο Μακάριος. Τσακώνονται στην Κύπρο για τον Γρίβα και τον Μακάριο το 2022. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα το πω όπως. Αυτό δεν θα το πω τόσο επιστημονικά, αλλά όπως το αισθάνεται η καρδιά μου. Επειδή οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν και στην Κύπρο όταν θα γίνει, και μάλιστα εκεί θα είναι πρώτα, γιατί εκεί είναι η αχίλιος φτέρνα μας, ακριβώς λόγω όλων αυτών των πραγμάτων που είπαμε, έτσι, και ότι ζούμε στο 1960, ενώ είναι το 2022, και δεν καταλαβαίνουμε πώς έχουν αλλάξει οι πραγματικότητες και με τις ιδεολειψίες μας, θα καταστρέψουμε ακόμα και αυτό που υπάρχει στην Κύπρο αρχικώς, ή κινδυνεύουμε μάλλον να καταστρέψουμε. Όταν λοιπόν θα ξεκινήσει η ιστορία με την Κύπρο, θα δείτε όλους αυτούς που φωνασκούν τους ιδεολειπτικούς ή μικροπολιτικοκομματικούς αυτού του μέρους να κοιτάνε και να φωνάζουν που είναι η μητέρα πατρίδα και που είναι τα αεροσκάφη να έρθουν. Αλλά στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, που λέγει η γιαγιά μου από το χωριό. Λέω πολύ λαϊκά, σας το λέω πώς το αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Πού πάμε, κύριε φίλη, διότι επανήρθε καλά το επικοινωνιακό υβριδικό που μας έχετε πει, πάει και έρχεται. Εχθές μεγάλωσε και την εμβέλεια των πυράβλων Τυφώνα. Όμως το βασικό δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι αυτό που έχετε πει εσείς. Τι κάνουμε εμείς. Κοιτάξτε να δείτε, ένα καλό που έχω να πω είναι ότι άκουσα με μεγάλη χαρά πριν λίγες μέρες τον Υπουργό Άμυνας να λέει ότι πρέπει να αναζωογονηθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Το πρώτο είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Το είχαμε πει, χρειαζόμαστε κατά την άποψή μου ένα υφυπουργείο ή υπουργείο, αλλά για να μην πάθουμε έτσι και αγχωθούμε, ένα υφυπουργείο αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών
και δεν ξέρω πώς θέλουν να το συνδέσουν και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, υποτίθεται ή όχι υποτίθεται. Χρειαζόμαστε όλο αυτό, χρειαζόμαστε μια οργάνωση, προσέξτε, όχι οργάνωση να πούμε στις ελληνικές εταιρείες τι να κάνουν, γιατί υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας ευτυχώς. Έχουμε αρχίσει και φαίνεται να κάνουμε και να λειτουργούμε και σε εξωτικά οπλικά συστήματα, δηλαδή και anti-UAVs και laser. Υπάρχει τεχνογνωσία. Ωραία, μέχρι τότε τι κάνεις όμως, κύριε Φίλη, μέχρι τότε τι κάνεις. Γιατί από παράτες όλων των πολιτικών, ιδίως σε προεκλογική περίοδο, αν φάνηκε κότες. Άμεσα τι κάνεις, μπορείτε να μου πείτε. Τι αντιλαμβάνεστε, πού πάει το πράγμα. Εννοείται πιο τώρα για τα πυραυλικά συστήματα. Όχι, εννοείται πού πάει το πράγμα. Ναι, τι κάνεις με την Τουρκία, πού πάει το πράγμα με την Τουρκία. Α, με την Τουρκία γενικά νομίζω ότι τα έχουμε δει. Αρχικώς το άμεσο είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξοπλιστικού, το οποίο να είναι μόνιμο και να μπορέσει να βάλει στη σειρά τις ανάγκες των οπλοδυνάμεων χωρίς να τις διασπάμε. Δεν χρειάζεται μαξιμαλισμός, χρειάζεται λογική, μικρά ή σημαντικά προγράμματα έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούνται, έτσι ώστε οι εταιρείες μας να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να έχουν μια διαδικασία και να βάλουν ένα προγραμματισμό πενταετίας και δεκαετίας. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει σε 20 χρόνια, αυτό μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό από τώρα. Τώρα, από εκεί και ύστερα με την Τουρκία, ναι. Νομίζω, όπως καταλαβαίνετε, ότι η κατάσταση κλιμακώνεται. Δεν έχουμε. Το μόνο που εγώ κρατάω ως αστερίσκο είναι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στη Συρία. Το είχαμε ξαναπεί αυτό. Εάν και εφόσον η Τουρκία κινηθεί προς τη Συρία στρατιωτικώς, οπωσδήποτε δεν θα έχει δυνατότητα να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη κρίση. Και προσέξτε, σε πολύ μεγάλη κρίση τη σχέση με την Ελλάδα, διότι δεν θα έχει την ισχύ και τις δυνάμεις, όπως έχει αποδειχθεί Πολάκης, γιατί με κάθε εισβολή στη Συρία μετέφερε στρατεύματα και μετέφερε τεθωρακισμένα και δυνάμεις από το δυτικό μέτωπο, δηλαδή από εμάς, καταρρύπτοντας φυσικά και το μύθο χιλιάδες τουρκικά άρματα. Τα άρματα είναι πολύ συγκεκριμένα και τα καλύτερα που έχουν είναι απέναντι στην Ελλάδα. Τα οποία λοιπόν για να τα χρησιμοποιήσουν στη Συρία θα πρέπει να τα μεταφέρουν την Ελλάδα. Λοιπόν, από τα σύνορα με την Ελλάδα εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα και φυσικά σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο να απαντάμε σε οποιαδήποτε πλέον κρίση. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε με το Αμπντούλ Χαμίτ Χάν, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα νομίζω ότι βρίσκεται, δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτές τις μέρες, αλλά ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο τύπου κίνηση. Αυτό όμως το οποίο εγώ θέλω να υπογραμμίσω σίγουρα είναι ότι θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο ενεργοί στο μέτωπο της Λιβύης. Δηλαδή στο θέμα της Λιβύης θα πρέπει όχι να περιμένουμε τους Τούρκους, να πάμε εμείς πλέον και να λάβουμε, να πάρουμε την πρωτοβουλία. Υπάρχουν οι δυνάμεις στη Λιβύη όπου θα μας ακούσουν, να αυξηθεί η ελληνική παρουσία στη Λιβύη. Εγώ το ξαναλέω, και στρατιωτική παρουσία πρέπει να έχουμε στη Λιβύη για να γίνουμε μέρος της λύσης. Και θα πρέπει οπωσδήποτε με διαδικασίες fast track πλέον να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι έχουμε συζητήσει με την Αλβανία για τον καθορισμό των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με βάση, φίλε Γιώργο Σαφχίνη, τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και ως υπουργός υπήρχε, ήταν η κυρία Μπακογιάννη. Μισό λεπτό. Με βάση αυτή τη λύση πρέπει να προχωρήσουμε την Αλβανία. Μισό λεπτό. Προχθές ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Σαϊφαντής, επειδή ημέρου με ένα εξαιρετικό τρόπο μας ανέλησε αυτές τις πτυχές που θέτετε εσείς, κύριε Φίλη, και μας είπε ότι το κρίσιμο με την Αλβανία είναι το τι θα γράφει το συνυποσχετικό. Ακριβώς. Διότι με βάση αυτό θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου όπως κάποιοι θεωρούν. Αν λοιπόν λέει, δεν γράφει αυτά που εσείς λέτε τώρα, δηλαδή το αντίστοιχο της συμφωνίας επικυβέρνησης προηγούμενης Καραμαλή, που είναι τελικώς η οριοθέτηση με βάση την αρχή της μέσης γραμμής. Φέξε μου και γλίστρισα, είπε ο κύριος Αϊφαντής. Φέξε μου και γλίστρισα, αν δεν γίνει έτσι, λέει, διότι αυτό δημιουργείται προηγούμενο και προς τα ανατολικά μας μετά. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα. Ακριβώς γι' αυτό. Άρα λοιπόν συμφωνούμε με τον αγαπητό κύριο Αϊφαντή. Και υπογραμμίζω λοιπόν και εγώ από την πλευρά μου ότι δεν είναι πυρηνική φυσική το τι πρέπει να κάνουμε.
πρέπει να απαντήσουμε στους Τούρκους είτε στην Κύπρο, είτε στο Αιγαίο, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν και εφόσον αποφασίσουν να το τεντώσουν το Σχοινί, να αυξήσουμε την παρουσία μας στη Λιβύη και να γίνουμε μέρος της λύσης, έτσι ώστε να έχουμε παρουσία και τώρα και στην επόμενη μέρα, ακόμα και αν η παρουσία αυτή σημαίνει ότι πρέπει να έχει και κάποιο τύπο στρατιωτική παράμετρο, να δούμε ποια είναι τα σενάρια με τη Λιβύη, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα σενάρια αυτά υπάρχει και σενάριο διάσπασης της Λιβύης, έτσι, σε ανατολικό και δυτικό κομμάτι. Και εγώ καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει πάντα να τα έχεις πολύ καλά με το ανατολικό κομμάτι, γιατί εάν και εφόσον διασπαστεί η Λιβύη, το ανατολικό κομμάτι θα είναι υπεύθυνο για την περιοχή που έχει υπογραφεί το έολο και παράνομο τουρκοτριπολιτάνικο μνημόνιο. Λειτουργείς με την Αλβανία όπως πρέπει να λειτουργήσεις και με βάση αυτά τα οποία είπαμε, διότι ακριβώς θα είναι πρόκριμα το τι θα συμβεί με την Τουρκία, και προχωράς de facto τις έρευνες στην νοτιοδυτικά της Κρήτης, στην κανονική μέση γραμμή της γραμμής Μανιάτη, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι, για να μην υπάρχει αμφιβολία, γιατί έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα και είναι σαν να λέμε στους Λίβιους πάλι θα σας κάνουμε εκπτώσεις και σε εσάς όπως κάναμε με τους Αιγυπτίους. Γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται. Άμα κάνεις εκπτώσεις με τους Αιγυπτίους που κάναμε, θα κάνεις εκπτώσεις με τους Λίβιους που ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνουμε, θα δούμε τι θα πούμε με τους Αλβανούς. Γι' αυτό εγώ μίλησα με βάση τη συμφωνία Καραμαλή και Μπακογιάννη, έτσι. Και κάναμε και κάποιες παραχωρήσεις στους Ιταλούς. Ξέρετε τι θα σας πει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Μπορεί να είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι διαφορετικός. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα της Τουρκίας, να μην κάνουμε και εκτός για την Τουρκία. Κύριε Φιλή. Δηλαδή όλο αυτό το γύρω-γύρω, εάν κάνουμε πολλές εκτόσεις με αυτούς, καταλαβαίνετε ότι θα πούμε τα αφεντικό τρελάθηκε στην περίπτωση ανατολικά της οριογραμμής που έχουμε μέχρι στιγμής αναπτύξει με την Αίγυπτο. Θέλω να κλείσουμε με δύο ερωτήματα, τα οποία σας παρακαλώ απαντήστε τα σύντομα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής, λέει εδώ ακροατής, υπό το βάρος και της πικράς εμπειρίας της μικρασιατικής εκστρατείας καταστροφής ως προς τις συμμαχίες. Κατά τη γνώμη του κυρίου Φίλη, σε αυτή την κρίση με επίδικο το τι συμβαίνει στο Κόσοβο αυτή τη στιγμή, δεν θα έπρεπε να είμαστε δίπλα στη Σερβία? Και το δεύτερο είναι ερώτημα ακροατή σε σχέση με αυτό που είπαμε τον κύριο Αϊφαντή. Ο κύριος Πρέσβης είπε την προηγούμενη εβδομάδα στον 984 ότι δεν αρκεί απλά να απορρίπτεις το αίτημα που θέτει η Τουρκία περί αποστρατιωτικοποίησης και δεν αρκεί να λες ότι υπάρχει ο οπλισμός για την άμυνα των νησιών. Ο οπλισμός, είπε ο κύριος Αϊφαντής, δεν πρέπει να είναι στενά για την άμυνα των νησιών, αλλά με δυνατότητα πλήγματος απέναντι εκτές για να αποτρέπει αποβάσεις. Πώς τα σχολιάζει? Δεν μπορώ να είμαι περισσότερο σύμφωνος με τη δεύτερη, με τον κύριο Αϊφαντή, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν σου λέει αυτό, οποιοδήποτε το λέει για την αποστρατιωτικοποίηση, ξέρετε τι υπονοείται. Υπονοείται ότι τα όπλα μακρού πλήγματος, δηλαδή το να προλάβεις, να δεις, γιατί προφανώς αυτό που μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως, είναι ότι αν υπάρξει προσπάθεια αποβατικής ενέργειας ή αεραποβατικής ενέργειας, αλλά ας πούμε στην αποβατική ενέργεια, των Τούρκων προς τα νησιά, εμείς θα το ξέρουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Και ας με πιστέψουν οι φίλες και οι φίλοι που με ακούνε και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν θα είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, έχει τη δυνατότητα από το νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να χτυπήσεις είτε με ρουκετοβόλα τις πριμαντώνες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που τα βλέπουμε σε όλα τα βίντεο, τα οποία έχουμε κι εμείς. Ελπίζω να έχουμε το απαραίτητο αριθμό πυρομαχικών. Κλείνω την παρένθεση για τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Ή με τους ΑΤΑΚΕΜΕΣ, τα MLRS και τα λοιπά, εάν και εφόσον χρειαστεί, να βάλουμε πυράβλους μικρού βεληνικού, εν πάση περιπτώσει, έτσι, όχι, στα 180 χιλιόμετρα, νομίζω, κάπου εκεί είναι, 120, 100, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι ακριβώς, αλλά και να εξυγχρονίσουμε τα βλήματα, να πάρουμε καινούργια πυραυλικά συστήματα, τα οποία μπαίνοντας σε αρουκετοβόλα μας, να αυξηθεί το χτύπημα και το ανταποδοτικό πλήγμα, ή
στις περιπτώσεις που έχουμε συγκεντρώσεις τουρκικών στρατευμάτων, τα οποία προφανώς ετοιμάζονται για απόβαση. Άρα δεν συμφωνείτε. Λοιπόν, είναι άμυνα. Δεν είναι επίθεση. Μάλιστα. Άρα δεν συμφωνείτε με την άποψη που κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας ο κύριος Λοβέρδος, ότι να το συζητήσουμε να αποσύρουμε εμείς, αλλά να αποσύρουν και αυτοί. Τι να αποσύρουνε. Εάν εμείς αποσύρουμε, όταν θα χρειαστεί να πάνε, δεν θα μπορούν, γιατί ήταν το Αιγαίο. Οι Τούρκοι θα μπορούν ανά πάσα στιγμή και 300 χιλιόμετρα να τα φέρουν, σε 2 ώρες θα είναι εκεί. Τι συζητάμε να αποσύρουμε. Καλά. Κορελευόμαστε μεταξύ μας. Δεν ξέρω. Είναι απόψεις βουλευτών. Κλείστε με τη Σερβία, παρακαλώ. Εγώ είμαι αρχικός. Επιβεβαιώνεται πάλι αυτά που είχαμε πει, ότι θα σκάσει στο πλαισιοπέδιο. Ότι θα πάμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί αυτό που γίνεται στην Ουκρανία θα συνεχίσει, όπως καταλαβαίνετε, επειδή κλιμακώνεται σε επίπεδο έντασης ο πόλεμος και αναμένεται να κλιμακωθεί, κατά την εκτίμησή μου, και σε επίπεδο εύρους στην Ουκρανία, θα πάμε σε αντιπερισπασμούς των μεγάλων δυνάμεων. Λοιπόν, έχει ανοίξει λοιπόν όλη η ιστορία. Από την πρώτη μέρα του πολέμου το είχαμε πει μαζί, φίλε Γιώργος Σαχίνη, έχει ανοίξει η αλλαγή του παγκοσμίου συστήματος και ισορροπίας. Λοιπόν, στο ζήτημα του κοσοπεδίου, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ανεξάρτητο κοσοπεδίο. Διότι αν το αναγνωρίσει, τότε καταστρατηγεί όλη την τοποθέτησή της απέναντι στη Ρωσία με την Ουκρανία. Και βέβαια, αυτό κατ' εμέ, βάση με τόση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα όμως σημαντικότερο είναι το θέμα του Κυπριακού. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε αυτό. Και κατά δεύτερον, η άποψή μου είναι ότι έχω δώσει ευθαρσώς, επέτρεψε μου να πω, ότι χρειαζόμαστε στενότερη συμμαχία. Πάνω, αυτό δεν μπορεί να είναι. Δεν εννοώ ότι θα έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις κατά των Αλβανών. Προφανώς όχι. Έτσι, μακριά από μένα μια τέτοια τοποθέτηση. Αυτό όμως που λέω είναι ότι χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία με τους Σέρβους, διότι η πολιτική υποστήριξη που θα μπορούμε να τους φαράσχουμε θα έχει, νομίζω, αποτελέσματα σημαντικότατα στην ισορροπία στα βόρεια σύνορά μας με τα Σκόπια και την Αλβανία, όταν θα έρθει η ώρα με την Τουρκία. Γιώργος Φίλης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κύριε Φίλη, από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.